Μπορεί εστιατόρια και ταβέρνες να μην σερβίρουν, όμως πολλά μαγαζιά εξακολουθούν να λειτουργούν με παράδοση πακέτων στα σπίτια. Delivery και στα φαρμακεία αλλά και τα mini market. Πρώτη μέρα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μπει λουκέτο στην εστίαση λόγω κοροναϊού και αυτή είναι η εικόνα σε εστιατόρια, ταβέρνες και ταχυφαγεία. Μόνο delivery και αυτό προσωρινά. Κύριε Γιώργο, θα μπορούσατε λίγο πιο πίσω, σας παρακαλώ, να έχουμε 1,5 μέτρο απόσταση από την υπάλληλο του καταστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας συμμορφωθούμε σε όλα με αυτά που μας έχουν πει δηλαδή. Στα περισσότερα καταστήματα εστίασης και καφέ σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη επιγραφή, καθώς εξυπηρετούν μόνο πακέτο και διανόμες. Μόνο delivery και πακέτο. Έχουμε μαζέψει όλες τις καρέκλες, όλα τα τραπέζια. Έχει αυξηθεί τώρα μετά το σημερινό μέτρο. Να κι άλλος. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ελάτε. Έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί. Ναι. Έχει αυξηθεί σήμερα. Ναι, γιατί έχουν κλείσει όλες τις καφετέρειες και δεν έχει που να πάει ο κόσμος για καφέ και παραγγείλει σπίτι. Με αντισηπτικά, γάντια και μάσκες, οι περισσότεροι διανομείς προσπαθούν να αυτοπροστατευθούν στην εργασία τους. Έτσι μας. Τι μέτρα παίρνετε. Να φοράμε γάντια, αντισηπτικά. Να είμαστε καθαροί. Χρυσές δουλειές στις διανομές, ακόμα και σε κρεοπολία. Όπως τα λέτε. Αυτές τις μέρες ο κόσμος με τον κορονοϊό έχει πανικοβληθεί λίγο, οπότε έχει βγει σε σούπερ μάρκετ, κρεοπολία. Δηλαδή κόσμος... σήμερα περίπου πόσες διανομές κάνατε, σε πόσα σπίτια πήγατε? Πρέπει να πήγα σε πάνω από 15 σπίτια. Άδειο, όλα καταναλώθηκαν, σκεφτείτε. Κάνετε διανομές κατοίκων? Μάλιστα, κάνουμε. Σε απορροκυπευτικά ή γενικότερα? Τα πάντα. Τώρα λόγω του κορονοϊού έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση να πηγαίνουμε στα σπίτια.